τρόπο που σου στέλνει αυτό ο άνθρωπο που είχε γνωρίσει εκείνο το βράδυ με την εθνική μα. Από όλου, παιδί μου. Θυμάσαι ένα φίλο. Γνώρισε πολύ κόσμο. Ένα ο δικό μου. Ναι, που είναι από την εταιρεία που έχει το σηματάκι στην πλούζα. Σου στέλνει αυτό το δώρο. Καλά. Ναι. Για να δω τα νούμερα. Παιδιά, έχει τα ονόματα. Αυτό τα πέτυχε. Ναι, τώρα θα πάω στο δύσκολο. Δώσα Λάουρα. Ναι, ναι, ναι. Χαμός. Το δύσκολο το βλέπω για μικρό, αλλά θα το φτιάξουμε. Για να δω εδώ. Ούτε για αστείο. Και είναι 12-13 πάντως η μπλούζα. Θέλω το μικρό αντρικό. Μη στεναχωριέσαι καθόλου, θα τα αλλάξουμε. Μη στεναχωριέσαι. Άρε, παιδιά, θα τα αλλάξουμε, αλλά μόλις πάω σπίτι και δύο του τα κορίτσια μπαίνει, θα μου πει μόνο σε μένα έκανε λάθος. Βάλτο να σε πρόγραμμα δυνατίσματος, Ελένη. Τι να τις κάνουν αυτές τις μπλούζες, θα μου πει, αφού εγώ εδώ μέσα είμαι αθλητής. Ελένη, βάλτο να τη δοκιμάζει, γιατί εμείς οι αθλητές τα φοράμε στενά αυτά. Όχι, αυτός δεν τα θέλει να τα κουμπάνε πάνω του. Μα τι θα το βάλει κολλάκι. Όχι, όλα τα αγοράκια σε αυτή την ηλικία. Τότε να του πάρει το αντρικό το large. Όχι, ρε, το αντρικό το large. Τι είναι, σαν και σένα. Το παιδάκι είναι 11,5 χρονών, το αντρικό το λάρτ, το αντρικό το σμόλ. Δεν είναι του πήραμε 12-13, μωρέ, λένε. Δεν του παίρνω τέτοια, δεν του κάνουμε αυτά, παιδί. Εμείς θέλουμε πιο φαγούλα. Είμαστε άντρες. Μην τα δώσεις. Μην τα δώσεις, να περιμένουμε μια εβδομάδα. Όχι, δεν τα δίνω, εγώ θα το δείξω και έτσι. Καδράκι ωραίο. Εντάξει. Και μετά θα πάρουμε πάντως, το μεγαλύτερο. Πες τον άνθρωπο, χίλια ευχαριστώ. Να χειροκροτήσουμε, παιδιά. Γιατί με την άλλη την πλούσια ξέρετε με, δεν πρόκειται να τη βάλω, γιατί θα σβήσουν υπογραφές. Θα την έχω κρεμασμένη στο δωμάτιό μου. Είδατε τι έγινε στη Βραζιλία για την εθνική, πραγματικά με το που έφτασε. Αποθέωση, Αποθέωση, μέχρι και το σύνθημα τραγουδούσε ένας Βραζιλιάς.